του προεκλογικού παζλ. Ολοκληρώνεται αύριο επί χάρη του ο σχεδιασμός, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται ονόματα στο τραπέζι των αρχηγών του ενδιάμεσου χώρου την Τετάρτη. Τον εκλογικό αναλυτή Νάση Ορίνο φιλοξενούμε απόψε εδώ μέσα στα γεγονότα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Για να δούμε πώς θα συμπληρωθεί αυτό το παζλ, κύριε Ορίνε. Να πάρουμε τα κομματάκια ένα-ένα. Ξεκαθάρισε, πιστεύετε, το σκηνικό, εάν θα επαναδιεκδικήσει ή όχι την Προεδρία ο Δημήτρης Χριστόφιας και ποια είναι τα σενάρια του, ΟΚΕΡ? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει. Αυτό επιβεβαιώνεται μάλλον και από το λεγόμενο άνοιγμα που είχε κάνει το ΟΚΕΡ τις τελευταίες μέρες στον ενδιαμέσο χώρο. Βεβαίως, εδώ να πω ότι και οι αριθμοί από πλευρά δημοσκοπήσεων δεν ευνούσαν τον Δημήτρη Χριστόφια. Προφανώς έχει ληφθεί υπόψη από το επιτελείο του Προεδρικού. Συνεπώς, αν έδινα μια απάντηση, είναι το πιθανότερο δεν θα παραδεκδίκουσε. Να είμαστε όμως λίγο προσεκτικοί. Καμιά φορά υπάρχουν και άλλα σενάρια, όπως ψαρέματος προθέσεων, αναγνώριση εδάφους κτλ., που ίσως ανατρέψουν τα πράγματα προτού αποφασίσει το ΑΚΕΡ. Όμως θεωρώ ότι δεν θα παραδεκδικήσει. Τώρα, από πλευρά σενάριο. Στην περίπτωση που δεν θα επαναδιεκδικήσει, υπάρχουν τρία σενάρια πλέον για το ΑΚΕΛ. Το πρώτο είναι κάθοδος με δικών υποψηφίων από το ΑΚΕΛ. Το δεύτερο είναι κάθοδος με υποψηφίων ευρύτερης απαροχής, στυλ Γιώργου Βασιλείου για παράδειγμα. Και το τρίτο σενάριο που συνεπάγεται επίσης και από το άνοιγμα του ΑΚΕΛ στον ενδιάμεσο χώρο είναι κάτι που έχει συζητηθεί τις τελευταίες μέρες, η στήριξη του υποψηφίου του ενδιάμεσου χώρου με κάποιες παραλλαγές. Παράδειγμα, να ζητηθεί από το δίκο να υποδείξει κάποιον υποψήφιο και να το στηρίξουν μαζί, καλώντας τα κόμματα του κέντρου να τον στηρίξουν επίσης. Εδώ υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, ότι υπάρχουν σημεία στην προγραμματική διακήρυξη των κομμάτων του ενδιαμέσου χώρου τα οποία έχουν προκαλέσει τριβές τα τελευταία χρόνια μεταξύ ΑΚΕΛ και των κομμάτων αυτών. Και είμαι πολύ περίεργος. Κυρίως ό,τι αφορά το Κυπριακό. Και είμαι πολύ περίεργος να δω εάν θα υπάρξει τελικά αυτή η στήριξη. Νοουμένου και τη σημερινή στήριξη του Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος έχει πει ότι ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία του Δημήτρη Χριστόφια, κάτι που δεν θα γίνει αποδεκτό βεβαίως από τα κόμματα του ενδιαμέσου χώρου. Τώρα, πόσο εφικτό πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένα σενάριο ενός τεχνοκράτη υποψηφίου στον ενδιάμεσο χώρο, μπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο η οικονομία, τύπου δηλαδή υποψήφιο τύπου Παπαδήμου, και να υποστηριχθεί από το ΑΚΕΛ? Πόσο εφικτό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο? Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα σενάρια τα οποία το ΑΚΕΛ θα μπορέσει να πάει στη βάση του και να πει να προφασιστεί προφανώς τα θέματα οικονομίας που είναι και θα είναι ίσως και πιο σοβαρά τα επόμενα χρόνια και να πείσει τον κοινικό ψηφοφόρο να στηρίξει αυτόν τον υποψήφιο. Θεωρώ ότι τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου δεν έχουν ακόμα αποφασίσει. Αντιλαμβάνομαι ότι την Τετάρτη θα υπάρξουν και όνοματα. Θα έχουμε ξεκάθαρη την εικόνα. Και τεχνοκράτη. Τώρα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, διπλό το ερώτημα. Τα σενάρια του ΑΚΕΛ αλλάζουν τα σχέδια του ενδιάμεσου χώρου? Και από όλες αυτές τις ζυμώσεις που γίνονται, πώς επηρεάζεται, αν επηρεάζεται, ο Νίκος Αναστασιάδης? Κοιτάξτε, το ενδιάμεσος χώρος είναι στοχοπροσιλωμένος στην κοινή του υποψηφιότητα, όπως αυτή εκφράζεται. Θεωρώ θα έχει υποψηφίων εκτός και αν συμβεί κάτι ως ενταρακτικό. Παράδειγμα, νοούμε ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Δίκο ΑΚΕΛ ή Δίκο ΔΣΥ. Δεν αποκλείεται το Δίκο να αλλάξει πορεία, παρεκτρέποντας από την κοινή απόφαση των κομμάτων και να επηρεάσει τους σχεδιασμούς. Θεωρώ ότι όμως αυτό μάλλον δεν θα γίνει, γιατί και η αντίδραση των κομμάτων στην επιστολή του ΑΚΕΛ τις τελευταίες μέρες ήταν τέτοια που ουσιαστικά του έκλεινε την πόρτα ευγενικά. Τώρα, ο Νίκος Αναστασιάδης είχε βασίσει την υποψηφιότητα του στην κάθοδο Δημήτρη Χριστόφια. Πρέπει να σας πω ότι η βάση δημοσκοπήσεων έχει τρομερή ικανότητα να συσπηρώνει τους συναγερμικούς. Τα δύο σενάρια στα οποία το ΑΚΕΛ κατεβαίνει με δικών υποψηφίων, τον βολεύουν πάρα πολύ. Θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο και θα διεκδικήσει από εκεί και πέρα ό,τι μπορεί. Στο τρίτο σενάριο όμως, όπου θα υποστηρίξει, αν και εφόσον το ΑΚΕΛ υποστηρίξει τον διάμεσο χώρο, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και εκεί, αν και εφόσον, επαναλαμβάνω, συμβεί αυτό το σενάριο, μιλούμε και για εκλογές πρώτου γύρου. Έτσι. Μάλιστα. Πάντως, δεν αποκλείεται να έχουμε και ανατροπές. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ζεστό φέτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.